Η χάρη του Χριστού, το μάθημά μας από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Είμαστε σελίδα 1088 και κεφάλαιο Γ, εδάφιο 1. Τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, στη σελίδα 1088. Και προς τον άγγελον της εν σάρδεση εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γίνω άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουν στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσες και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και θέλεις γνωρίσει ποιαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών, και θέλουν περιπατήσει με τεμού, με λευκά, διότι είναι άξιοι. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί ημάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ώστις έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. 7 εκκλησίες λοιπόν της Αποκάλυψης, διαφορετικές εκκλησίες, με διαφορετικά προβλήματα, αλλά και με διαφορετικές ευλογίες. Σήμερα ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στη Σάρδης, που είναι μια εκκλησία ιδιαίτερη ως προς την αμεριμνησία και ως προς τη χλιαρότητά της. Γι' αυτό ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτήν, σαν αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού, και η αλήθεια είναι ότι είναι γεγραμμένο ότι τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουν δια πάσης της γης και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο που να είναι στην καρδιά αυτού τέλειος, ώστε να ελπίζει στο Θεό για να μπορέσει ο Θεός μέσα από Αυτόν να φανερώσει τη δόξα Του. Δηλαδή ο Θεός για να φανερώσει τη δόξα Του δεν μπορεί παρά μέσα από ανθρώπους που έχουν πίστη στο Λόγο του Θεού, περπατάνε στο θέλημα του Θεού, πράττουν το ευθέσεων οποιών του και εξητούν τον Κύριο διαπαντός. Τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει στην Εκκλησία των Σάρδεων. Με αποτέλεσμα να έχει το όνομα ότι ζει, αλλά να είναι νεκρός. Ο Θεός όμως, ο Χριστός όμως αποκαλύπτεται και ως ο έχων στη δεξιά του χείρα του 7 αστέρας. Είναι αυτός που κρατάει στα χέρια του τους ποιμένες, τους άγγελους της Εκκλησίας και όλη την Εκκλησία. Είναι αυτός δηλαδή που συντηρεί, οικοδομεί, αυξάνει, αλλά αυτούς που το Πνεύμα το Άγιο έχει διακρίνει ότι αγαπάνε το Θεό. Και ο αγαπών το Θεό δεν είναι αυτός που το λέει, ούτε ως συναισθηματικά αυτός που αισθάνεται ότι αγαπάει το Θεό, αλλά αγαπών το Θεό είναι αυτός που ακούει συνεχόμενα το Λόγο του Θεού με σκοπό να πράττει Αυτόν. Εξητά να ακούει το Λόγο του Θεού, γιατί θέλει να πράττει το θέλημα αυτού, επειδή αγαπάει πραγματικά τον Χριστό. Όμως στην Εκκλησία των Σάρδεων τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είπαμε πολλές φορές ότι το πρόβλημα σε μια οικογένεια συνήθως έρχεται από τον πατέρα, δευτεροβόντως από τη μητέρα. Το πρόβλημα στην Εκκλησία κυρίως έρχεται από τον ποιμένα, αλλά και από το πρεσβυτέριο. Δηλαδή ο υπεύθυνος είναι αυτός στον οποίο, τον οποίο ο Θεός έχει θέσει για να ζητήσει λόγο από Αυτόν, και ζητάει λόγο από Αυτόν επειδή είναι δίκαιος, επειδή έχει ο Θεός δώσει εξουσία και ικανότητα και περιμένει από Αυτόν να εργάζεται και να ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η καρδιά του δηλαδή, και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει «Ιέ μου, φύλατε την καρδία σου μετά πάσης φυλάξεως, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις στη ζωή σου». Πάσε εκβάσεις στη ζωή σου. Αυτός λοιπόν έχει μια καρδιά που δεν είναι τέλεια, γι' αυτό και
έχει το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρός. Όποιος δεν έχει έργα πίστεως, η πίστη σε αυτόν είναι νεκρά. Και όποιος δεν έχει έργο Θεού, αυτός είναι νεκρός στα μάτια του Θεού. Και τι σημαίνει νεκρός? Ο φυσικά νεκρός είναι αυτός ο οποίος στον οποίο αποχωρίζεται η ψυχή του από το πνεύμα, από το σώμα του. Ο εσωτερικός άνθρωπος από τον εξωτερικό άνθρωπο. Ο πνευματικά νεκρός είναι αυτός που αποχωρίζεται από την παρουσία του Θεού. Εγκαταλείπει το Θεό και ο Θεός τον εγκαταλείπει. Γιατί είναι και γραμμένο, πλησιάσατε σε μέ και θα πλησιάσω σε εσάς. Αν όμως εγκαταλείψετε εμέ, θα σας εγκαταλείψω. Άρα λοιπόν αυτός είναι νεκρός. Δηλαδή έχει εγκαταλείψει το Θεό, έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Η καρδιά του δεν είναι κατά την καρδία του Θεού στο να πράττει πάντα τα θελήματα αυτού. Η καρδιά του δεν είναι τέλεια στο να ελπίζει μόνο στον Κύριο. Η καρδιά του δεν είναι προσκολλημένη στον Χριστό και στο Λόγο του. Αλλά βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον, έστρεψε εις τα οπίσω και δεν είναι πλέον αρμόδιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Βέβαια. Πολύ εύκολα και πολύ σύντομα. Ανάλογα με τον άνθρωπο και πού στρέφει το βλέμμα του. Αν στρέψει το βλέμμα του ο άνθρωπος στα ασαλευόμενα, θα χάσει τα ασάλευτα. Χάνει τη δύναμή του, χάνει την παρουσία του Θεού. Με αποτέλεσμα να έχει έργο, εξεύρω τα έργα σου, αλλά να μην τον ωφελούν σε τίποτα. Σε έναν άνθρωπο που η καρδιά του έχει απομακρυνθεί από τον Κύριο, με αποτέλεσμα και τα έργα του να λιγοστεύουν. Και μία ένδειξη, αδελφοί, για να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε, γιατί αυτό έρχεται χωρίς να το καταλάβει κανείς. Αυτή η απομάκρυση, ο πνευματικός θάνατος, η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, έρχεται χωρίς να το καταλάβει κανείς. Θυμηθείτε το Σαμσόν, όταν του έκοψαν τα μαλλιά της αφιέρωσης, πετάχθηκε απάνω, λέει, ως παλιά και δεν είχε καταλάβει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον παλαιό άνθρωπο. Αυτός ο πνευματικός θάνατος έρχεται στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Από πού θα το καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο πνευματικός θάνατος πλησιάζει ή έφτασε? Από τα έργα, από τα έργα τα δικά του, που μόνο αυτός γνωρίζει. Δηλαδή από το πόσο μελετάει το Λόγο του Θεού, πόσο ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού, από το πόσο προσεύχεται και εξητάει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά, από το πόσο εργάζεται το έργο που ο Θεός του έχει εμπιστευτεί, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Αν είναι πατέρας, πώς εργάζεται στην οικογένειά του? Αν εργάζεται στην οικογένειά του για όλα τα άλλα και είναι εξαιρετικός πατέρας, εκτός όμως για τα πράγματα του Θεού και της Βασιλείας των Ουρανών, τότε έχει το όνομα ότι είναι χριστιανός, αλλά είναι νεκρός. Για τη μάνα, αυτό πώς εργάζεται στα παιδιά της. Αν αδιαφορεί για τον αγιασμό τους, για την προσέγγιση τους στο Θεό. Αν όπως ο Ισάφ καμάρωνε, συγγνώμη, όπως ο Ισαάκ καμάρωνε τον Ισάφ, ο λεβέντης μου, γιατί πήγαινε και του φέρνε κυνήγι και ήταν ικανός και μεγάλος και σπουδαίος και καταφερτζής, τα κατέφερνε όλα, όμως και τον Ισάφ τον έχασε και την οικογένειά του παραλίγο να χάσει. Πώς βλέπει ο πατέρας την οικογένεια, πώς βλέπει η μητέρα τα παιδιά? Αν τα βλέπει ως προς τη σπουδαιότητα και τη λεβεδιά τους και την ομορφιά τους και τις ικανότητές τους, θα πλησιάσει να είναι νεκρός ή νεκρή για το Θεό πνευματικά. Και βεβαίως και τα παιδιά θα το δοχίσει σε νέκρωση, σε θάνατο πνευματικό. Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας αν έχουμε μπει σε αυτό το δρόμο? Βέβαια. Υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας σε αυτόν λέει γινού άγρυπνος, και το κείμενο έχει μια πάρα πολύ ωραία λέξη, γινού γρηγορών, βιάσου, ξύπνα, εγρήγορσης.
ξύπνα, τι κάνεις? Γιατί αυτός ο ύπνος δεν είναι ύπνος ξεκούρασης, αλλά ούτε ύπνος απόλαυσης, αλλά είναι ύπνος θανάτου. Και ο Κύριος μας λέει ξύπνα, γρηγορείτε, γίνε άγρυπνος, ξύπνα. Γιατί? Γιατί και οι ακούοντές σου είναι και αυτοί νεκροί. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος μας το λέει καθαρά. Πρόσεχε στον εαυτό σου και στη διδασκαλία. Γιατί αν αυτό πράξεις, και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Αυτός ούτε τον εαυτό του πρόσεξε, ούτε τη διδασκαλία. Και κοιμάται, αλλά λέει και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Αλλά και οι ακούοντες αυτών μέλουν να πεθάνουν. Φοβερό. Να είναι κάποιος ποιμένας σε μια εκκλησία που πεθαίνει. Φοβερό. Και να φταίει και αυτός και να μην το έχει καταλάβει. Να είναι κάποιος πατέρας σε μια οικογένεια που πεθαίνει. Και να πεθαίνει και αυτός και να μην το έχει καταλάβει. Να είναι αυτή η μητέρα σε παιδιά που πεθαίνουν και να μην έχει καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, εκείνο που είναι ανάγκη να κάνουμε είναι να δοκιμάζουμε και να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Να βλέπουμε την κατάσταση στην οποία είμαστε. Και αυτό θα το διακρίνουμε από το τι επιθυμεί η καρδιά μας, αν επιθυμεί τα πράγματα του Θεού ή όχι, από το πόσο εξητάει την παρουσία του Κυρίου, αν έχει ζήλο στα πνευματικά, από την εκκλησιαστική ζωή, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η εκκλησιαστική μας ζωή δεν είναι Κυριακή μόνο. Δεν μπορείς μέσα σε μία Κυριακή να σταθείς στην παρουσία του Θεού. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία καθημέραν ήσαν συνηγμένοι εις τη διδαχή των Αποστόλων. Κάθε μέρα. Όποιες εκκλησίες και όποιοι άνθρωποι έχουν μόνο Κυριακή, μέλουν να αποθάνουν. Είναι σε χλιαρότητα πλήρη. Ό,τι και δικαιολογία να βρούνε στον εαυτό τους, η συνέχεια δεν μπορεί να είναι καλή. Αποκλείεται να είναι καλή. Και οι ίδιοι θα λιγοστεύουν ως προς τα πνευματικά και όσοι εξαρτώνται από αυτούς θα λιγοστεύουν ακόμη περισσότερο στα πνευματικά. Και όταν θα ξυπνήσουν από τις καμπάνες της καταστροφής, από τα αλάρμ, τότε δεν θα είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολη τότε όταν έχει γίνει το κακό η επιστροφή, αν και στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αλλά και αν δεν είναι εύκολο είναι επώδυνο, πολύ επώδυνο. Ο Λόγος του Θεού είναι τόσο καθαρός που δεν μας αφήνει περιθώριο να κάνουμε λάθος, αδελφοί. Αρκεί να έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε ό,τι έκαναν τα αδέλφια μας στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και στη συνέχεια να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Όταν όμως ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε, στα μάτια του Θεού αυτό λογίζεται αμαρτία. Είναι αδικία προς τον Θεό, γιατί πάσα και προς τους ανθρώπους. Δηλαδή αδικώ τα παιδιά μου όταν τους στερώ τη μελέτη του Λόγου του Θεού στο σπίτι και την προσευχή. Αδικώ τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου όταν τους στερώ με τις πολλές δουλειές που έχω και τη γνώμη που έχω και τις απόψεις που έχω, όταν τους στερώ την παρουσία του Θεού, όταν τους στερώ την παρουσία τους στην Εκκλησία, όταν τους στερώ ακόμη πολύ χειρότερο από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, όταν τους στερώ από την κοινωνία μεταλλήλων. Αντιθέτως δημιουργώ προϋποθέσεις να έχουν κοινωνία με τον κόσμο. Είναι τρομερό
να τους στερώ από τις προσευχές, την παρουσία τους στις προσευχές, με επιδιώξεις οι οποίες για τις έσχατες ημέρες είναι, δεν θέλω να πω ανόητες, γιατί δεν είναι, αλλά είναι επικίνδυνες. Επικίνδυνες για τη συνέχεια. Εκείνο που ενδιαφέρει τον Χριστό για τη ζωή μας είναι η καλή συνέχεια. Αλλά και αυτό που ενδιαφέρει και εμάς για τη ζωή μας είναι η καλή μας συνέχεια. Να έχουμε καλή συνέχεια στη ζωή μας. Να έχουμε καλή συνέχεια στην οικογένειά μας. Να έχουμε καλή συνέχεια στο έργο του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Ο εξωτερικός άνθρωπος, καθώς περνάνε τα χρόνια, θα αυθύρεται. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο εσωτερικός να ανανεούται. Και η ανανέωση αυτή προέρχεται μόνο από το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλο γιατρικό, δεν υπάρχει άλλο εργαλείο στα χέρια του Χριστού για τους ανθρώπους. Γι' αυτό επιμένει ο Λόγος του Θεού. Γρηγορείτε, γρηγόρησον, ξύπνα, έλα σε εγρήγορση και φρόντισε με τη ζωή σου αλλά και με το έργο σου αυτούς που ο Θεός έχει βάλει δίπλα σου για τη μέλουση να αποθάνωσει. Και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Κοιμάσαι αμέριμνος, αλλά δεν είναι αυτός ύπνος ξεκούρασης, είναι ύπνος θανάτου. Και πού το στηρίζει αυτό ο Χριστός? Διότι τα έργα σου δεν τα βρήκα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού. Και τα έργα σου δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εργάζεσαι, κουράζεσαι, αγωνιάς ακόμη, ξενυχτάς. Ό,τι και να κάνεις, τεμπελιάζεις, λιγότερη, περισσότερη δουλειά. Όποιο έργο και να κάνεις, δεν τα βρήκα τα έργα σου τέλεια, πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού, γι' αυτό μέλεις να αποθάνεις εσύ και αυτοί οι οποίοι εξαρτώνται από σένα. Και επαναλαμβάνω, είναι τρομερό για ένα ποιμένα να είναι ποιμένας, για ένα πρεσβύτερο να είναι πρεσβύτερος σε μια εκκλησία που πεθαίνει. Φοβερό. Αλλά πολύ χειρότερο είναι να είναι κανείς χριστιανός πατέρας σε μια οικογένεια που η γυναίκα του και τα παιδιά του πεθαίνουν και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και η διόρθωση, θυμήσου. Θυμήσου πώς έλαβες το ζήλο που είχες, τη χαρά που είχες, την αφιέρωση που είχες όταν έλαβες τη χάρη του Χριστού, την αιώνια ζωή, τη σωτηρία, το Πνεύμα το Άγιο. Θυμήσου πώς ήσουν όταν πρώτο άκουσες για το Χριστό και δες πώς κατάντησες τώρα. Θεός να μας φυλάει. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί δεν είναι να τα ακούμε και να σκεφτόμαστε τους άλλους. Είναι να τα ακούμε και να στρέφουμε το βλέμμα μας στον εαυτό μας. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Γι' αυτό μετανόησον. Να λοιπόν η θεραπεία. Η διάγνωση, δες τα έργα σου. Και η θεραπεία, μετανόησε. Και κάνε τα πρώτα έργα. Μετανόησε. Πήγαινε στο Θεό, ζήτησε συγγνώμη, μην αυτοδικαιώνεσαι. Ο δούλος του Θεού δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν φωνάζει ποτέ. Ο δούλος του Θεού δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει ποτέ. Αλλά και το σημαντικότερο θα μπορούσα να πω, ο δούλος του Θεού δεν αυτοδικαιώνεται ποτέ. Δεν αυτοσυστήνεται. Δεν λέει εγώ ξέρω και κανένας άλλος δεν ξέρει. Καλά τα κάνω. Ποτέ μην πούμε, αδερφοί, καλά τα κάνω. Και αν πράξουμε όλα, όλο το θέλημα του Θεού, ο Κύριος μας να λέει ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Το πνεύμα του θυμού, της γκρίνιας, του παράπονου, της αυτοδικαίωσης, της αυτοσύστασης οδηγεί τον άνθρωπο σε γκρέμισμα. Και μετά το ξαναχτίσιμο είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
αλλά και όταν ο άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του άλλες επιδιώξεις, άλλες φιλοδοξίες, αν θέλει να σώσει, να κερδίσει και να σώσει τη ζωή του, ο Χριστός ξέρετε τι λέει, θα τη χάσει. Εάν θέλεις να σώσεις, να κερδίσεις τη ζωή σου, θα τη χάσεις. Τη ζωή στον κόσμο αυτό, θα τη χάσεις. Γιατί πρέπει πρώτα να ζητάς τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ώστε τα υπόλοιπα ο Θεός να στα προσθέτει. Μόνος σου δεν μπορείς να τα κερδίσεις. Θα τα χάσεις στο τέλος. Όποιος όμως απαρνηθεί τον εαυτό του, πάρει το σταυρό του και ακολουθεί το Χριστό ταπεινά, ήσυχα, φρόνημα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς παράπονα, χωρίς υπερηφάνειες, αυτός θα, ένεκεν του Χριστού, αυτός θα τη σώσει. Όποιος χάσει τη ζωή του, αυτός θα τη σώσει. Είναι κανόνες πνευματικοί, απαράβατοι αδερφοί. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από το Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν λάβει το Χριστό. Γιατί η ζωή τους είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο πόλεμος ο δικός μας, οι εχθροί δικοί μας δεν είναι σάρκα και αίμα. Δεν είναι άνθρωποι. Αλλά είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους. Τα δαιμόνια που κατοικούν στον ουρανό. Δεν είναι η ζωή μας αδελφοί όπως είναι του κόσμου, που μπορεί να είμαστε αμέριμνοι να αγωνιζόμαστε έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι έξω. Αλλά εμείς περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Πρέπει να έχουμε λάδι, πρέπει να έχουμε φρόνηση. Να είμαστε από τις πέντε φρόνιμες παρθένες. Προνοούνε για τα αιώνια, για τη συνέχεια, για το γάμο του αρνίου. Δεν αφήνονται. Ό,τι γίνει όπως γίνει, εντάξει ο Θεός θα φροντίσει. Δεν φροντίζει. Ο Θεός φροντίζει για αυτούς που φροντίζουν στα πράγματα του Θεού. Και ο Θεός πλησιάζει αυτούς που πλησιάζουν το Θεό. Και ο Θεός δεν μας τα λέει αυτά για να μας τρομοκρατήσει. Δεν είναι τρομοκράτης. Ο Θεός είναι αγάπη. Μας το λέει για να μας διορθώσει, να μας ελέξει, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε σε Αυτόν, να πράττουμε το ευθές ενώπιόν Του και να εξητούμε τον Κύριο για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Άρα λοιπόν η πρόταση του Κυρίου είναι «Βιάσου, ξύπνα, έλα σε εγρήγορση, κοίταξε δίπλα σου, μέλλουν να ποθάνουνε». Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτά εάν δεν θυμηθείς πως έλαβες και πως ήκουσες, δεν μετανοήσεις και δεν επιστρέψεις. Και αν θυμηθούμε από που ξεκινήσαμε, πως λάβαμε, πως ακούσαμε, πως πιστέψαμε και μετανοήσουμε και επιστρέψουμε ο Θεός, ο Θεός και πάλι θα αναλάβει τη ζωή μας και θα κάνει τα έσχατα να είναι πιο ευλογημένα από τα πρώτα. Αν όμως δεν γρηγορήσεις, βλέπετε ότι έχει και ένα εάν στη συνέχεια για αυτή την εκκλησία. Αν όμως δεν βιαστείς, αν όμως δεν ξυπνήσεις από τον ύπνο του θανάτου, που δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις το όνομα, αλλά είσαι νεκρός, είσαι μακριά από το Θεό. Αν δεν γρηγορήσεις, τότε λέει ο Χριστός, εγώ θα έρθω σε σένα ως κλέπτης και δεν θα γνωρίσεις ποιαν ώραν έρθω, ποιαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. Θα έρθω εναντίον σου. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, είναι μισθαποδότης, είναι αγαθός, είναι δίκαιος, αλλά είναι και κριτής. Και είναι φοβερό, λέει η Γραφή, να πέσει κανείς σε χέρια Θεού ζώντος. Πυρ καταναλύσκων. Γιατί? Γιατί δεν είναι ότι κάνω εγώ κακό στον εαυτό μου, κάνω κακό στην οικογένειά μου, κάνω κακό και σε όλη την Εκκλησία. Εάν είμαι αμέριμνος,
και δεν ασχολούμαι στην εξήτηση της παρουσίας του Θεού, του θελήματος του Θεού, της οδηγίας του Θεού, της διοίκησης του Πνεύματος του Αγίου και δεν ενδιαφέρομαι να περπατώ κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός, ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες, γιατί οι μέρες αυτές είναι πονηρές. Εάν δεν μετανοήσεις, θα έρθω εναντίον σου, θα σε βγάλω από τη μέση για να γλιτώσω τους άλλους. Θα έρθω εναντίον σου. Θα σε φέρω σε κρίση για να καταλάβεις και να μετανοήσεις και να επιστρέψεις. Θα έρθω εναντίον σου και ξέρεις τι θα πει ο Θεός, να έρθει εναντίον σου. Να έρθει εναντίον μου ο Θεός. Γιατί? Γιατί αγαπάει τη γυναίκα μου και εγώ την αφήνω και χάνεται. Αγαπάει τα παιδιά μου και εγώ τα αφήνω και χάνονται. Αγαπάει τα εγγόνια μου και εγώ τα αφήνω και χάνονται. Ψυχές για τις οποίες πέθανε ο Χριστός. Έχισε το αίμα του ο Χριστός. Και εγώ μένω αμέριμνος, κοιμάμαι, αν και νομίζω ότι εργάζομαι, κοιμάμαι, αλλά τον ύπνο του θανάτου. Με συνέπειες όχι μόνο στην προσωπική μου ζωή, αλλά ιδιαιτέρως στη ζωή των άλλων. Όλων των άλλων, από τους οποίους, για τους οποίους ο Θεός περιμένει έναν άνθρωπο να εργαστεί για να φανερωθεί η δόξα του. Δεν μπορεί ο Θεός να φανερώσει τη δόξα του παρά μόνο μέσα από ανθρώπους που η καρδιά τους είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, εις το να εξητούν τον Κύριο. Δεν μπορεί ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει μεγάλα πράγματα στην οικογένειά μου παρά μόνο μέσα από μένα. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει μεγάλα πράγματα στα παιδιά σου παρά μόνο από σένα, αδερφή. Εσύ έχεις την ευθύνη. Από σένα θα ζητήσει λογαριασμό. Και το σημαντικότερο, από σένα που δεν μεριμνάς, μάλλον σε σένα που δεν μεριμνάς, θα έρθει ενάντιος ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μετανοήσουμε. Να επιστρέψουμε στο Θεό. Να γυρίσουμε στον πρώτο ζήλο, στην πρώτη αγάπη, στην πρώτη μελέτη, στην πρώτη προσευχή, στην πρώτη εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Εγώ πάντως τον εαυτό μου δεν είμαι καθόλου, με τον εαυτό μου δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Μα καθέλου. Και είπα μαζί με τη γυναίκα μου να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Γιατί? Γιατί έχουμε ευθύνη, αδελφοί. Δεν είναι μόνο η ευθύνη της Βασιλείας των Ουρανών εδώ, αλλά είναι και η ευθύνη για τη προσωπική μας ζωή, αλλά είναι και η ευθύνη της Βασιλείας των Ουρανών και για τους άλλους. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας δώσει δύναμη. Δεν είναι καιρός τώρα να κοιμόμεθα, αλλά είναι καιρός να αγρυπνόμεν. Δεν είναι καιρός να ησυχάζουμε, αλλά είναι καιρός να έρθουμε σε εγρήγορση, να πλησιάσουμε το Θεό. Έχεις όμως παρόλα αυτά, και εδώ είναι το μικρό υπόλοιπο που λέει πάντοτε η Γραφή, έχεις όμως ολίγα ονόματα και ενσάρδεση τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Βλέπετε, αδερφοί, που οδηγεί αυτή η αμεριμνησία στο να μολύνονται τα ημάτια, στην αμαρτία, στην αδικία, στην παράβαση, στην ανομία. Και φταίς εσύ. Για τα παιδιά μου εγώ φταίω. Για την εκκλησία εγώ φταίω. Για τα παιδιά σου εσύ φταίς, πατέρα και μητέρα. Παρ' όλα αυτά, κάποια άτομα διετήρησαν τον αγιασμό τους. Δεν εμολύνθησαν. Λίγοι. Αυτή είναι η συνέπεια. Λίγοι. Έχεις όμως ολίγα ονόματα και ενσάρδεση τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών
και αυτοί μόνο θα περπατήσουν μαζί μου με λευκά, διότι είναι άξιοι. Και εδώ θέλω να θυμηθούμε το γάμο του αρνίου του εσφαγμένου πάνω στον ουρανό, όπου λέει η Γραφή: «Διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου, η γενή ετοίμασε τον εαυτό της, ετοίμασε τον εαυτό της η γενή», το τονίζω αδερφοί, δεν την ετοίμασε ο Χριστός, μα την ετοίμασε, όχι, ετοίμασε τον εαυτό της και ο Θεός επενέβη. Δεν γίνεται τίποτα στη ζωή μας αν εμείς δεν είμαστε έτσι πως πρέπει. Τίποτα δεν γίνεται. Εάν εγώ δεν είμαι καλός πρεσβύτερος στην Εκκλησία, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, καθένας από μας ξεχωριστά, ετοιμάζουμε τον εαυτό μας. Φροντίζουμε τον εαυτό μας. Η γενή ετοίμασε τον εαυτό της και τότε, όταν ετοίμασε τον εαυτό της, εδόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσινον. Το βύσινον είναι όχι βυσινή, είναι εκ του βύσου, κατάλευκο. Όταν λοιπόν ετοίμασε τον εαυτό της, εδόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, άσπρα, λαμπρά και καθαρά. Διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Των Αγίων τα δικαιώματα είναι ο αγιασμός. Οι δίκαιοι έχουν δικαιώματα, έχουν εξουσίες. Αλλά η εξουσία τους και τα δικαιώματά τους είναι ο αγιασμός τους. Ο αγιασμός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Δεν μπορεί το σώμα να τα αφήνουμε ημίγυμνο και να λέμε και να μιλάμε για αγιασμό. Ή να φοράμε βδελίγματα και να μιλάμε για αγιασμό. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας να έχει επιθυμίες. Άλλες έξω από το θέλημα του Θεού και να μιλάμε και να ελπίζουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας και στον αγιασμό. Και δεν μπορούμε να έχουμε ένα πνεύμα αλαζονικό που ξέρει τα πάντα και δεν ξέρει να συγχωρεί και να αποδέχεται τα λόγια των ελαχίστων αδελφών, τα λόγια του Θεού και την ορθοτόμηση και την υγιένουσα διδασκαλία. Λίγα ονόματα έχεις τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια τους, μικρό υπόλοιπο υπάρχει και αυτοί μόνο θα περπατήσουν μαζί μου γιατί είναι άξιοι. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, φαίνεται η διαφορά της χάρης που πολλοί άνθρωποι την έχουν παρεξηγήσει λέγοντας τα πάντα γίνονται με τη χάρη. Όντως τα πράγματα γίνονται με τη χάρη του Θεού στους άξιους. Πρέπει να είσαι άξιος, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Πρέπει να ζεις αξίως της προσκλήσεως την οποία έλαβες. Να ζεις αξίως του Κυρίου και του Ευαγγελίου. Και αυτό είναι στη δική μας αρμοδιότητα, δοσμένο από το Θεό. Η χάρη του Θεού που δόθηκε σε μας είναι για να μας διδάσκει. Να μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας, να τα αρνηθούμε. Για να απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού πρέπει να είσαι άξιος και να αρνείσαι την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Αλλά και να ζεις ταυτόχρονα με σοφροσύνη, με σοφία Θεού. Και η σοφία του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Η σύνεση του Θεού είναι το πνεύμα το Άγιο. Να ζούμε σοφρόνος και δικαίως, όχι με αδικία, ούτε προς το Θεό, ούτε προς τους ανθρώπους. Ευσεβώς, με καλή ευσέβεια, όχι με σεβασμό. Για σεβασμό οφείλουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά υπάρχει σεβασμός και προς το Βούδα. Υπάρχει σεβασμός και προς το Θεό. Αλλά δεν είναι αυτό που διακρίνει την Εκκλησία του Χριστού ο σεβασμός. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Η ευσέβεια ποια είναι? Η ορθή λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Ψεβία είναι ο λόγος του Θεού.
υπακοή στο θέλημα του Θεού, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι η ευσέβεια απλός σεβασμός, γιατί πιο σεβαστικοί στα πράγματα του Θεού είναι οι Ανατολίτες, οι Βουδιστές, οι Κομφουκιανοί. Μεγαλύτερο σεβασμό από εμάς τους χριστιανούς. Αλλά δεν είναι αυτό που τους σώζει, δεν τους σώζει τίποτα. Αυτό που σώζει τον άνθρωπο είναι το μυστήριο της ευσεβίας που αναντηρείται στην Εμέγα, ότι ο Θεός, αυτή είναι η ευσέβεια, εφανερώθη εν σαρκή. Είναι γένουσα διδασκαλία και ο σεβασμός μας στο Θεό μέσα από την γένουσα διδασκαλία. Μέσα από την αλήθεια, που η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός φωνάζει, ουδής έρχεται προς εμέ, αν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Αλλά ακόμη ολοκληρώνει, κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα ημίδιε μου. Αυτή είναι η ευσέβεια, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή η οδός, αυτή είναι η ζωή. Μας διδάσκει λοιπόν να ζήσουμε εν σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Πώς? Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα, την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού που απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Αλλιώς, όπως διαβάσαμε, εάν δεν αγρυπνήσεις, αν δεν γρηγορήσεις, θα έλθω και σε σένα εναντίον στους ακλέπτης και δεν θα καταλάβεις ποια ώρα θα έρθω σε σένα. Δηλαδή θα βρεθείς μπροστά σε εκπλήξεις από αυτά που θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου και στην οικογένειά σου και στην Εκκλησία. Αλλά εκπλήξεις όχι ευλογίας. Εκπλήξεις κρίσης, παιδείας, προς διόρθωση. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιες εκπλήξεις. Δεν θέλω, Χριστέ μου. Θέλω να είμαι καλό παιδί, να διορθώνουμε με το λόγο σου, και δεν θέλω να με διορθώνεις με την παιδεία σου. Με το λόγο σου και με το πνεύμα σου το Άγιο να διορθώνουμε. Για να μην ζω εκπλήξεις, ταλαιπωρίας, εκπλήξεις παιδείας, και καλά άμα είναι παιδεία προς αναβάθμιση αποδεκτή, αλλά παιδεία προς διόρθωση γιατί? Αφού μπορώ να ετοιμάσω τον εαυτό μου, μπορώ να διορθωθώ, μπορώ να μετανοήσω, μπορώ να επιστρέψω, μπορώ να αλλάξω πορεία, να αλλάξω δρόμο. Γιατί να ταλαιπωρούμε και να ταλαιπωρηθώ ακόμη περισσότερο? Και αυτό, λέει η Γραφή, είναι ένας αγώνας. Αγώνας, και κανείς, λέει, δεν στεφανώνεται όταν αγωνίζεται, αν δεν αγωνίζεται νομίμως. Ένας αγώνας που πρέπει και νόμιμα να αγωνιστούμε, νομίμως σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά και να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε, αλλά και νόμιμα να αγωνιστούμε. Να αγωνιζόμαστε, αλλά και νόμιμα να αγωνιζόμαστε, για να στεφανωθούμε. Και όταν αγωνιστείς, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα κάνει, που σ' αγαπάει, να θριαμβεύεις τον αγώνα αυτό δια του Ιησού Χριστού και θα σε καταστήσει ευωδία Χριστού στους γύρω σου, στην οικογένειά σου. Δεν μπορεί να διαβάζω το Λόγο του Θεού μόνο για να κηρύττω. Πρέπει να διαβάζω το Λόγο του Θεού για να τρώω, να τρέφομαι, να αυξάνω. Δεν μπορεί να προσεύχομαι για να ζητάω μόνο βοήθεια. Πρέπει να προσεύχομαι για να δοξάζω το Θεό, για να ρωτάω το Θεό, για να με ελέγχει ο Θεός και να είμαι έτοιμος να αλλάξω, να μου δίνει διαταγές ο Θεός, έτοιμος να τις υπακούσω. Δεν είναι ο Χριστός, συγγνώμη κυρία μου, το παραπέδι που θα κάνει για μένα όλα τα χατήρια. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο δούλος. Εγώ το πλησιάζω για να μου πει τι να κάνω. Δεν το πλησιάζω για να του πω τι να κάνει. Πολλές φορές έχουμε αλλάξει το ποιος είναι και ποιος είμαι. Έχουμε αλλάξει τη λογική της προσέγγισης του Θεού. Στο Θεό δεν πάμε για να του πούμε τι να κάνει.
Στο Θεό πάμε για να μας πει τι να κάνουμε. Στο Θεό δεν πάμε για να παραπονεθούμε. Στο Θεό πάμε για να συγχωρεθούμε. Στο Θεό πάμε, δεν πάμε για να τον αδικήσουμε, να τον κακολογήσουμε. Πάμε για να ταπεινωθούμε και να ξεφτελιστούμε μπροστά Του. Και να πούμε ότι είμαστε αθλοί. Ο νικών, αυτός μόνο, θα ενδυθεί η μάτια λευκά και από αυτόν δεν θα εξαλείψω το όνομά Του εκ του βιβλίου της ζωής. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την εκκλησία υπήρχαν άτομα αναγεννημένα με τα βεβαιότητας, βαφτισμένα με Πνεύμα Άγιο, βαφτισμένα εν είδα της άφεση αμαρτιών, προστεθειμένα μέσα στην εκκλησία του Χριστού από τον ίδιο τον Χριστό, με γεγραμμένα τα ονόματά του στο βιβλίο της ζωής, αλλά η συνέχεια ήταν και είναι να εξαλειφθεί το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Δεν είναι φοβερό, αδέρφοι μου? Και το πιο φοβερό, να εξαλειφθούν και τα ονόματα των παιδιών, της γυναίκας, των αδελφών και όλων αυτών που τους παρασύρω με την αμεριμνησία μου, με τον ύπνο μου και ιδιαιτέρως με τη μη μετάνοια, με τη μη επιστροφή στο Θεό. Μόνο λοιπόν όποιος νικήσει σε αυτόν τον αγώνα της εξήτησης, της προσευχής, της εγρήγορσης, της παρουσίας του Θεού, μόνο όποιος μετανοήσει, αγρυπνήσει, βιαστεί, θα παραμείνει με λευκά ημάτια, θα διατηρηθεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και εκείνη την ημέρα, την Άγια, την ευλογημένη, θα ομολογήσει, λέει ο Χριστός, θα ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Αλλά εξηγεί ο Χριστός, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν και εγώ θα ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων. Αλλά δεν φτάνει μόνο ένας αγώνας επιστροφής και μετάνοιας, αλλά όπως είπαμε από την αρχή, και ένας αγώνας έργου Θεού, ένας αγώνας στην παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή μας και μέσα σε κάθε δραστηριότητα και λεπτομέρεια της ζωής μας. Να ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, όχι με τα λόγια μας, ιδιαιτέρως με τη ζωή μας, την Αγία, την Καρποφόρα, την Ευλογημένη, να ομολογούμε τον Ιησού Χριστόν με την ευωδία του Χριστού. Αυτή είναι η ομολογία, με τη ζωή μας, με τα έργα μας, με την παρουσία μας. Όπου περνάμε να υπάρχει η ευωδία του Χριστού. Και τότε θα είμαστε νικητές και τότε θα φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα που θα μας πει και ο Κύριός μας, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα που σου εμπιστεύτηκα στάθηκες πιστός, τώρα έλα να σε καταστήσω στα πολλά, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Αλλά αν δεν βρεθούμε πιστοί στα λίγα που μας έχει εμπιστευθεί, ούτε και αυτός θα μας εμπιστευθεί τα περισσότερα, τα αιώνια, τα ουράνια. Τώρα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, πρόσεξε, διέκρινε, ψάξε την καρδιά σου, μη σκληρύνεται, γιατί αν είδες ότι σκληρύνεται η καρδιά σου, είναι το σημείο ότι κινδυνεύεις να αφήσεις τα κόκαλά σου στην έρημο. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Η καρδιά μας να μαλακώνει, να ταπεινώνεται και να λέμε, «Ιδού εγώ Κύριε, άθλιος και ουτιδανός είμαι, ποτέ δεν έπραξα το θέλημά σου όλο, θέλω όμως να με βοηθήσεις να είμαι άξιος ενώπιον σου
ώστε στη ζωή μου να δοξάζεσαι εσύ και μόνο εσύ. Και τότε, αδερφοί, θα έρθει αυτό που είπαμε στην αρχή, τα 7 πνεύματα του Κυρίου περιτρέχουν διαπάσεις της γης και ψάχνουν να βρούνε έναν του οποίου η καρδιά να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, για να φανερώσει μέσα από αυτόν τη δόξα του, τη σωτηρία του, την παρουσία του, την ευλογία του και το έργο του. Έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που είναι ο πατέρας στο σπίτι. Ένας άνθρωπος που είναι ο ποιμένας στην εκκλησία. Ένας άνθρωπος που είναι ο πρεσβύτερος στην εκκλησία. Ένας άνθρωπος που είναι η μητέρα στα παιδιά της. Έναν άνθρωπο. Ο Θεός χωρίς τον έναν άνθρωπο δεν μπορεί να εργαστεί. Όπως ο Θεός χωρίς τον Ιησού Χριστόν δεν μπορούσε να σώσει τους ανθρώπους. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός χωρίς τους Αποστόλους δεν μπορούσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όλα τα κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω με έναν άνθρωπο. Μακάρι να είσαι εσύ και εγώ πάντοτε στη ζωή μας. Αμήν.